Είναι από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτου, κεφάλαιον Γ και εδάφιο 19. Σελίδα λοιπόν 673, Γ κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Αλλά εγώ είπα, πώς θέλω σε κατατάξει μεταξύ των τέκνων και δώσει σε γίν επιθυμητήν, ένδοξον κληρονομίαν των δυνάμεων των εθνών. Και είπα, εσύ θέλεις με κράξει πατήρ μου και δεν θέλεις αποστρέψει από πισθέν μου. Βεβαίως, καθώς η γυνή αθετεί εις τον άνδραν αυτής, ούτως η θετήσατε εις εμέ, οίκος Ισραήλ, λέει Κύριος. Φωνή ακούστη επί των υψηλών τόπων κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ, διότι διέστρεψαν την οδόν αυτών, ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών. Επιστρέψατε οι αποστάτες και θέλω ιατρεύσει τας αποστασίας σας. Ιδού εμείς ερχόμεθα προσέ, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός ημών. Το όντι εις μάτιν ελπίζεται σωτηρία εκ των λόφων και εκ του πλήθους των ωραίων, μόνο εν το Κυρίο το Θεό ημών είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Διότι η Εσχήνη κατέφαγε τον κόπον των πατέρων ημών εκ της νεότητος ημών, τα πίμνια αυτών και τα σαγέλας αυτών, τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών. Εν τη Εσχήνη ημών κατακείμεθα και η ατιμία ημών καλύπτει μας, διότι μαρτήσαμεν εις Κύριον το Θεόν ημών, εμείς και οι πατέρες ημών εκ της νεότητος ημών έως της ημέρας ταύτης, και δεν υπηκούσαμεν εις την φωνή Κυρίου του Θεού ημών. Εάν επιστρέψεις Ισραήλ, λέγει Κύριος, επίστρεψον προς εμέ, και αν εκβάλεις τα βδελήγματά σου απέ μπροσθέν μου, τότε δε θέλεις μετατοπιστεί και θέλεις ομώσει, λέγον ζει Κύριος, εν αληθεία εν κρίση και εν δικαιοσύνη, και τα έθνη θέλουσιν ευλογίστε εν αυτό και εν αυτό θέλουσιν δοξαστεί. Αμήν. Ο Θεός αγαπάει το λαό Του με αγάπη σε αιώνια, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το λαό Του, για την επιστροφή του λαού Του, και ενδιαφέρεται για τη διόρθωση του λαού Του, καθώς τον βλέπει να είναι απομακρυσμένος από το θέλημα το δικό του. Και αναρωτιέται, λέγοντας, πώς εγώ μπορώ να σε κατατάξω, λαέ μου, ανάμεσα στα παιδιά μου, πώς εγώ μπορώ να σου δώσω την γη της ευλογίας, την επιθυμητή που έχω ετοιμασμένη όμως για σένα, και πώς εγώ θα καταστήσω μέσα στα έθνη ένδοξη την κληρονομία μου, αφού εσύ, ενώ θα έπρεπε να φωνάζεις «Πάτερ μου» και να με ακολουθείς με προσοχή, να ακούς τα λόγια μου και να πράττεις αυτά, εσύ σαν τη γυναίκα που αθέτησε τον άντρα της, απίστησε, εσύ λαέ μου αθέτησε σε μέ το ζώντα και αληθινό Θεό. Είναι σε αδιέξοδο ο Θεός. Θέλει να ευλογήσει το λαό Του, αλλά δεν μπορεί. Θέλει να επισκεφθεί το λαό Του, αλλά ο λαός Του δεν τον δέχεται. Του γυρίζει την πλάτη. Και έτσι αναγκάζεται ο Θεός να κατατρώγεται, να επιτρέπει να κατατρώγεται ο κόπος Του, τα πίμνια Του, οι αγέλες Του, ακόμη και οι ή Του και οι θυγατέρες Του. Δεν το θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αναγκάζεται. Θέλει να ευλογήσει το λαό Του, αλλά αναγκάζεται να φέρει κρίση στο λαό Του, ταλαιπωρία και δυστυχία. Γιατί ενώ τον φωνάζει, ο λαός δεν ακούει. Ενώ τον προσκαλεί, ο λαός δεν έρχεται. Και το αποτέλεσμα της κρίσης του Θεού επάνω στο λαό Του είναι, έστω και με το ζόρι, να καταλάβει την αιτία των προβλημάτων Του. Να καταλάβει το γιατί δεν πάει η ζωή Του καλά. Και τότε ανοίγουν τα μάτια τους, καταλαβαίνουν
και εξομολογούνται στον Κύριο, λέγοντες πραγματικά εις μάτιν, εάν ελπίζει κάποιος σε λόφους και όρη να έλθει η σωτηρία, δεν πρόκειται να έρθει. Μάταια είναι η ελπίδα. Η μόνη ελπίδα που έχει νόημα είναι στο Θεό. Μόνο όταν η ελπίδα μας είναι στραμμένη στον Κύριο, τότε τα αποτελέσματα είναι καλά, γιατί έρχεται ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων και μεταβάλλει την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό, μεταβάλλει την εσχήνη σε δόξα. Και αυτό το καταλάβανε ο λαός του Θεού Ισραήλ τότε και το καταλαβαίνουμε πολλές φορές σαν λαός του Θεού και εμείς τώρα, από την καρποφορία μας, από τα αποτελέσματά μας, από τη ζωή μας. Γιατί είναι γραμμένο ότι το δέντρο το καλό εξάπαντος θα έχει καλούς καρπούς, ενώ το δέντρο το κακό εξάπαντος θα έχει κακούς καρπούς. Γιατί δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει κακούς καρπούς και δεν μπορεί το κακό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και έτσι εξομολογείται στον Κύριο και εμφανίζεται ο λαός του Θεού να μετανοεί. Εκεί τώρα στην αλλαγή της καρδιάς των ανθρώπων έρχεται ο Θεός και επεμβαίνει με την αλήθειά Του, με το Λόγο Του. Εκεί που κρίνονται όλα. Δηλαδή κατάλαβα ότι αυτή η πορεία μου δεν είναι ευάρεστη στο Θεό και δεν έχει καλά αποτελέσματα. Και ο Θεός λέει, τώρα που το κατάλαβες, πρόσεξε. Τώρα που μετανόησες, πρόσεξε. Πρόσεξε πού θα πας και τι θα κάνεις. Τώρα που κατάλαβες ότι δεν πας καλά, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου, γιατί ενώ έπρεπε να ελπίζεις στον Κύριο και μόνο στον Κύριο για να είσαι ευλογημένος, εσύ έστρεψες την ελπίδα σου και σε άλλα, και μάλιστα απομακρύνθηκες από μένα το ζώντα και αληθινό Θεό, τώρα πρόσεξε. Τώρα που ήρθε η στιγμή να αλλάξεις πορεία, να αλλάξεις δρόμο, τώρα πρόσεξε. Πού θα πας και τι πρόκειται να κάνεις. Γιατί από εκεί που θα πας και από αυτό που πρόκειται να κάνεις θα εξαρτηθεί και πάλι η καλή ή κακή καρποφορία σου. Γιατί όταν καταλάβουμε ότι κάναμε λάθος, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αλλά το ζήτημα είναι με ποιο τρόπο θα το διορθώσουμε. Μήπως κάνοντας μεγαλύτερο λάθος, ή πηγαίνοντας εκεί που πρέπει και πράττοντας αυτά που πρέπει. Και ο Θεός λοιπόν, εάν καταλάβει ο άνθρωπος ότι πρέπει να αλλάξει, έκανε λάθος, του λέει τώρα, εάν επιστρέψεις, πρόσεξε να επιστρέψεις σε μένα. Μην κάνεις πάλι λάθος. Έκανες λάθος σοβαρό, με πολύ κακές συνέπειες. Και λάθη μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί, και μικρά και μεγάλα. Και πολύ μικρά ασήματα και πάρα πολύ μεγάλα, με αντίστοιχες συνέπειες. Καταλαβαίνουμε το λάθος μας, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο της διόρθωσης. Εγώ θα πω μερικά απλά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό πόσο σοβαρό είναι, πού πας και τι κάνεις. Παραδείγματος χάρη, ένας νέος βρίσκει μια νέα και λέει αυτή είναι. Και καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος. Τώρα τι θα κάνει, πού θα πάει. Θα πάει σε μια άλλη νέα για να διορθώσει το λάθος του, ή θα πάει εκεί που ο Θεός μπορεί να τον διορθώσει, σε αυτόν δηλαδή το Θεό. Κύριε, έκανα λάθος και έρχομαι σε σένα για να μην ξανακάνω λάθος.
Ανοίγουμε μια δουλειά. Λέω τώρα πολύ απλά και φυσικά παραδείγματα, που όμως τα πιο σοβαρά είναι τα πνευματικά. Πάω σε μια εκκλησία. Εμπιστεύομαι τη ζωή μου στην εκκλησία αυτή. Την οικογένειά μου. Και διαπιστώνω ότι έκανα λάθος. Τώρα τι θα κάνω? Θα ψάξω να βρω άλλη εκκλησία, όπως βρήκα αυτή εγώ, ή θα πάω στο Θεό να με οδηγήσει, να με διορθώσει? Είπα και προηγούμενα, άνοιξα μια δουλειά για να το κάνω πάλι απλά. Το σκέφτηκα, το μελέτησα, το... εντάξει, προσευχήθηκα κιόλας, αλλά έκανα λάθος. Τώρα τι θα κάνω? Τώρα θα πάω να σκεφτώ να ξεκινήσω μια άλλη δουλειά, να κάνω πιο μεγάλο λάθος, ή θα πάω στο Θεό? Άρα όταν καταλαβαίνεις, όταν μετανοείς, τότε κοίταξε σε ποιον θα πας. Στο Θεό μόνο. Παντρεύτηκα. Να το κάνω πιο άγριο το θέμα, πιο σκληρό, πιο μεγάλο λάθος, δεν μπορώ να χωρίσω, αλλά έκανα λάθος στο γάμο μου. Σοβαρό λάθος. Τώρα τι θα κάνω? Θα χωρίσω? Είναι πιο μεγάλο λάθος. Τι θα κάνω? Θα πάω στον Κύριο. Και πώς θα πάω στο Θεό? Και αυτό είναι το μυστικό. Με ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί όλα μου τα λάθη να τα μετατρέψει από κατάρα σε ευλογία. Όλα τα κακά τα οποία εγώ δημιούργησα μπορεί να τα μετατρέψει από κακό σε καλό. Γι' αυτό πρέπει να πάω σε αυτόν. Γιατί με αγαπάει και μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Αυτό λοιπόν είναι η επέμβαση του Θεού, να μην μας αφήσει να κάνουμε πιο μεγάλα λάθη. Μας βλέπει και μετανοούμε, μας βλέπει και κατανοούμε. Πρόσεξε, σου λέει ο Θεός τώρα, πού θα πας και τι θα κάνεις. Και το λέει με απλότητα, για να έχεις τέλεια αποτελέσματα που μόνο ο Θεός μπορεί να φέρει. Εάν επιστρέψεις, Ισραήλ, από εκεί που έχεις πάει, από αυτά που έχεις κάνει, αν επιστρέψεις, άνθρωπε του Θεού, πρόσεξε να επιστρέψεις σε μένα, μόνο σε μένα. Επαναλαμβάνω, με την ελπίδα, τη βεβαία και την ασφαλή, ότι εγώ μόνο μπορώ, όχι μόνο να διορθώσω το λάθος σου, αλλά εγώ μπορώ να δημιουργήσω νέα πράγματα προς ευλογία. Και αν μετανοήσεις, πρόσεξε τι θα κάνεις. Να εκβάλεις τα βδελίγματά σου απ' εμπροσθέν μου. Πρόσεξε τώρα πια. Αυτό το οποίο αναγνωρίζεις και αναγνώρισες ότι βδελείται ο Θεός και εσύ έκαμες, αυτό φρόντισε να το βγάλεις από τη ζωή σου. Το λάθος, το ψέμα, την αμαρτία, την παράβαση, την ανομία, την κακή σκέψη, την κακή γνώμη, τη λανθασμένη άποψη, τη διαφορετική διδασκαλία, ό,τι είναι αυτό που σε έφερε σε αυτή την κατάσταση, εμπροκειμένο η ελπίδα σου σε λόφους και σε όρη, δηλαδή στα υψηλά πράγματα του κόσμου τούτου, φρόντισε με επιμονή και με επιμέλεια να τα βγάλεις από τη ζωή σου. Δύο πράγματα λοιπόν. Αν επιστρέψεις, σε ποιον θα πας? Μόνο στον Κύριο. Και όταν επιστρέψεις, τι να κάνεις? Αγιασμό και καθαρισμό. Κάτσε και σκέψου τι είναι αυτό που δεν ευαρεστεί το Θεό, που δεν αρέσει στο Θεό, και άρχισε να καθαρίζεσαι. Να καθαρίζεσαι. Βγάλε και αυτό, βγάλε και εκείνο. Πώς θα το βγάλω? Με αυτόν τον τρόπο που ξέρεις. Με τη μετάνοια, την εξομολόγηση και, και το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αλλά μην ξεχνάς, πρώτον, το λάθος σου μόνο ο Θεός μπορεί να το διορθώσει, γι' αυτό μόνο σε αυτόν πήγαινε. Και μην ξεχνάς ότι το λάθος σου, για να φύγει από τη ζωή σου, πρέπει να το εξομολογηθείς και να ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει.
Δεν γίνονται αυτόματα οι ευλογίες και οι καλές ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Όλα γίνονται με προϋποθέσεις και εντολές προς τον Κύριο. Συγγνώμη, και εντολές από τον Κύριο. Και υπακοή. Έκανα λάθος, Χριστέ μου, βοήθησε με να το διορθώσω. Πες μου εσύ τώρα τι να κάνω. Σε λύπησα. Καθάρισέ με, με το αίμα του Χριστού. Και τότε, τότε δεν θα μετατοπιστείς, δηλαδή δεν θα ξαναέλθει ταλαιπωρία στη ζωή σου, αλλά θα είσαι στην ευλογημένη θέση, στην ευάρεστο παρακυρίου θέση, να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου και να επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου με αλήθεια, με ευθύτητα και με δικαιοσύνη, ώστε, και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι το τέλος της υποθέσεως, το κρίσιμο σημείο, το μήνυμα του Θεού μέσα από το Λόγο Του, για τότε, για σήμερα και για πάντα. Και τότε και τα έθνη θα ευλογηθούν από το Θεό με τις ενέργειες σου αυτές και θα δοξάσουν τον Θεό και θα δοξαστεί ο Θεός ανάμεσά τους. Τότε θα έχεις καρπό, καλό, ευλογημένο, όχι μόνο στην προσωπική σου ζωή, αλλά και στο άμεσο περιβάλλον σου, και των πιστών, αλλά και των απίστων. Θα έχεις καρπό καλό, καρπό πολύ και ο καρπός σου θα μένει. Το ερώτημα δηλαδή είναι, πώς Κύριε εγώ θα μπορέσω να αυξάνω την καρποφορία μου εις δόξαν το ονόματός σου του Αγίου, πώς εγώ θα είμαι αποτελεσματικός στην αποστολή μου που μου έχεις δώσει, και η αποστολή μου είναι να σε ομολογώ, γιατί είναι γραμμένο όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων, αλλά με αποτέλεσμα τη σωτηρία. Βλέπω ότι αυτός έχει καρπό, αυτός έχει καρπό, εκείνος δεν έχει, εγώ δεν έχω. Τι να κάνω, Κύριε, για να αυξηθεί η καλή καρποφορία στη ζωή μου? Πώς, τι πρέπει να κάνω για να γίνω καρποφόρος? Να μην είμαι ένα ξερό κλίμα χωρίς καρπό που να κινδυνεύει κιόλας να κοπεί και να ρυφθεί στο πυρ, αλλά να είμαι ένα κλίμα που καρποφορεί, που κάνει καρπό, που ο καρπός αυξάνει, που είναι καλός καρπός και που μέσα από την καρποφορία μου δοξάζεται το όνομά σου. Άλλωστε είναι και υπακοή στην εντολή του Κυρίου μας. Δεν εκλέξατε εσείς εμένα και ήρθατε εδώ, εγώ εξέλεξα εσάς και σας έφερα εδώ. Και σας έφερα εδώ γιατί? Για να σας διατάξω να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Δεν θέλω να είμαι άκαρπο δέντρο, άκαρπο κλίμα μέσα στην άμπελον του Κυρίου. Θέλω να είμαι καρποφόρο κλίμα. Τι να κάνω? Να τρέχω, να εργάζομαι, να μιλάω? Ναι, θα τρέχεις, θα εργάζεσαι, θα μιλάς, αλλά αν ο Θεός δεν ευωδώσει, δεν θα κάνεις τίποτα. Άλλος παίρνει, άλλος ποτίζει, αλλά αν δεν αυξήσει ο Θεός, μηδένες στο πηλίκον. Τι να κάνω? Γιατί είναι ένα σοβαρότατο ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, επειδή ο Θεός θα έρθει με το μισθό Του για να μας δώσει κατά την καρποφορία μας, κατά τον κόπο μας, αλλά όχι το μάταιο, όχι να κοπιάζω άχρηστα, να προσεύχομαι, να διαβάζω, να μιλάω, να κηρύττω, να προφητεύω, να μην λείπω ποτέ από την Εκκλησία και να μην έχω καρπό. Τι πρέπει να κάνω για να καρποφορώ στη ζωή μου? Και λέει λοιπόν ο Θεός απλά: μετανοήσατε, ο εξομολογούμενος και παρετών θα ελεηλθεί, και τώρα που καταλαβαίνεις τα λάθη σου, και τώρα που καταλαβαίνεις ή δεν καταλαβαίνεις τα συγκεκριμένα λάθη σου, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου, είτε γιατί η ζωή σου πηγαίνει προς το χείρον, είτε γιατί η ζωή σου πάει καλά αλλά δεν έχεις καρπό,
Στοπ και από την αρχή. Τώρα λοιπόν που στοπ και από την αρχή, πρόσεξε σε ποιον θα πας. Μην πας εσύ να μιλήσεις, πήγαινε στον Χριστό να σε οδηγήσει πού θα πας και τι θα κάνεις. Μην τρέξεις εσύ μάταια χωρίς αποτέλεσμα, πήγαινε στον Χριστό και αυτός θα αναλάβει την πορεία σου. Αλλά και τι θα κάνεις. Μην κάνεις πολλά πράγματα άχρηστα. Αγιάσου και καθαρίσου. Ψάξε να βρεις τι δεν είναι βάρεστο στη ζωή σου ενώπιον του Θεού. Άποψη, γνώμη, έργο, σκέψη. Τι είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό. Ρώτησε το Θεό που θα πας, τι δεν σ' αρέσει Κύριε. Και τότε εξομολογήσου το. Παρετήσου από αυτό, ζήτα το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει και να πετάξει όλα τα λάθη σου στα βάθη των θαλασσών και περίμενε τώρα πια να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Τι θα σου πει και τι θα κάνει. Πού θα σου πει να πας και τι θα σου πει να κάνεις. Γιατί τότε θα είσαι στην ευλογημένη θέση να επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου εν ειλικρινία, εν αληθεία, εν ευθύτητη και εν δικαιοσύνη Θεού και ο Θεός θα σε τοποθετήσει στη γη της ευλογίας της δικής σου και θα σώσει και τα έθνη του περιβάλλοντός σου. Τότε θα σε μεταμορφώσει σε ένα κλίμα καρποφόρο. Θα σε φροντίζει για να φέρεις καλύτερο καρπό, γιατί θα είσαι καρποφόρος και όταν αυξάνει ο καρπός σου θα δοξάζεται ο Κύριος, αλλά και εσύ, αλλά και το περιβάλλον σου με την παρουσία του Θεού. Αμήν. Αμήν. Χριστέ μου, κάνε μας καρποφόρος.